Γεια σας φίλοι και φίλες. Πριν προχωρήσω στο ίσως και τελευταίο μέρος για να βγούμε από την εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα αυτή που μας έρχεται, στους προσκαλεμένους εδώ για το ΚΕΦΕ, πριν προχωρήσω στο τελευταίο μέρος που αφορά την παρακολούθηση από το ΚΕΦΕ του εισαγγελέα Άγγελη, όπως την περιγράφει ο ίδιος στο πορισμά του, θα ήθελα να ξεφύγω λίγο για μια άλλη επικαιρότητα για λίγα λεπτά. Σήμερα η γη της Αιτωλίας δέχτηκε στα σπλάγνα της τον πρώην στρατηγό και αντιβασιλέα Γεώργιο Ζωητάκη. Το πρωί φίλοι, συμπολεμιστές και συμπατριώτες του ήταν όλοι στην Αγία Σκέπη του Παπάγου. Φυσικά απούσα η πολιτεία. Βέβαια ο στρατηγός, ο αντιβασιλιάς, θεωρείται και αυτός μέσα στους πρωτέτιους της 21ης Απριλίου, πλήρωσε με πολλά χρόνια φυλακή τους αγώνες του και πλήρωσε πάνω απ' όλα εκείνο που ήθελαν η μετέπειτα αντιστασιακή, την επέμβαση του στρατού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον αείμνηστο πλέον Ζωητάκη τον είχαν πλησιάσει πριν την 21η Απριλίου του 1967 άλλοι στρατηγοί κατά εντολή του Παναγιώτη Κανελόπλου, ο οποίος μαζί με την Ελένη τη Βλάχου περίμεναν, αν τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά, την επέμβαση των στρατηγών. Ήταν η λεγόμενη χούντα των στρατηγών, αλλά καλός ή κακός τους πρόλαβε η χούντα των συνταγματαρχών και έτσι και αυτοί υποχρεώθηκαν να συμπράξουν σε όσα συνέπραξαν. Δεν έχει σημασία τι έγινε τότε. Τα όσα έγιναν τότε αντικειμενικά θα τα βρει η ιστορία σε κάποια στιγμή, γιατί στον τόπο τούτο πολλές μορφές και πολλές καταστάσεις τις καταδικάσαμε για να ανακαλέσουμε αργότερα την καταδίκη μας, για να ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά βέβαια πάρα πολύ αργά, από την ιστορία, από συγγενείς αν υπήρχαν και από άλλες καταστάσεις. Το μόνο το οποίο ήταν πικρό, βέβαια, ένα φέρετρο όπου ήταν γεμάτο με μαξιλάρια, με παράσημα, τα οποία δεν πήρε στη Χούντα, πολεμικούς σταυρούς που πήρε στη διάρκεια των αγώνων του κατά των Γερμανών, των Ιταλών, στο Γράμμο, στο Βίτσι, όπου γενικά τον κάλεσε πατρίδα, ήταν η απουσία κάποιου αξιωματικού, κάποιου από το επιτελείο, κάποιον τέλος πάντων εκπροσώπων της πολιτείας. Βεβαίως, αν ήταν η κηδεία του Μάρκου του Βαφιάδη, αν ήταν ο Ανδριάντας του Άρη του Βελουχιώτη, όλοι θα έτρεχαν για να φανούν δημοκρατικοί. Δεν είχαν όσοι ήμασταν εκεί, γιατί ήταν και η τηλετόρα και εγώ προσωπικός, καμία ανάγκη να δούμε εκπροσώπους της πολιτείας. Χορτάσαμε. Εκείνος όμως που οποίους περιμέναμε, ένα-δυο γενναίους αξιωματικούς, οι οποίοι κάποτε είχαν διοικητή τον Ζωητάκη, οι οποίοι κάποτε υπερέτησαν υπό τα διαδραγάς του, να φορέσουν τις στολές τους και να έρθουν σαν παλικάρια. Πιστεύω ότι δεν τους μίλαγε κανείς. Δεν τους μίλαγε κανείς γιατί θα είχαν ανθρώπινο στοιχείο. Ότι θα μπορούσαν να είχαν μια δικαιολογία που δεν έπρεπε να την είχαν, αλλά εγώ λέω θα την είχαν. Ότι εμείς δεν πήγαμε στον πραξικοματία Ζωητάκη, αλλά πήγαμε στον άνθρωπο και στο διοικητή μας. Δεν πειράζει. Ο τόπος τούτος ξέρει να πληρώνει αλλά και να ξεπληρώνει. Και ο τόπος τούτος έχει μάθει και να πληρώνει και να ξεπληρώνει. Και η μεγάλη παράταξη, η παράταξη της βάσεως της ελληνικής, η παράταξη των αγώνων, των θυσιών και του αίματος, δεν ξεχνάει και δεν αφήνει πουθενά χρέη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αιωλίας, στην άφπακτο έγινε η ταφή του,
στην ιδιαίτερα του πατρίδα, που δέχτηκε το κορμί του, το βασανισμένο από φυλακές, από κακουχίες, από πολέμους και από μάχες. Σε αυτόν τον τόπο μάθαμε πια ότι κάπου πρέπει εκείνοι που είναι μπροστάρεδες να πληρώνονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν πειράζει, η ιστορία δεν ξεχνά. Φίλοι και φίλες, σελίδα 92 στο πόρισμα του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, κυρίου Ιωάννου Αγγελή, όπου μεταξύ των άλλων καταλήγει πώς τον παρακολουθούσαν. Θα πρέπει δε να σας πω ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία απάντηση άκρα του τάφου σοπή από τον κύριο Ιωάννη Χαντζηφώτη. Άκρα του τάφου σιωπή. Τι να πει ο χριστιανός, τον καταλαβαίνω, ας πούμε. Όπως δεν υπήρξε καμία σιωπή ούτε από τις σχολές, ούτε υπήρξε σιωπή και καμία απάντηση από τις σχολές Δούκα και τις σχολές Ρίδη και άλλους. Και φυσικά δεν υπήρξε ούτε μία γραφή, ούτε μία απάντηση από κάποιους μεγαλοσχήμονες δημοσιογράφους, οι οποίοι φέρονται ως φίλοι του Κέφε. Ο εισαγγελέας Αγγελής στη σελίδα 92, μετά από όσα διατρέξαμε εδώ από αυτή τη θέση, τα όσα ακούσατε, τα όσα σχολιάσαμε, φτάνει πλέον στον Αγγελή. Είναι η ώρα του εισαγγελέα. Και μεταξύ άλλων, διαβάζω επακριβώς, αναφέρει παρακολούθηση του διενεργούντος στην παρούσα έρευνα εισαγγελικού λειτουργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον υπογράφοντα εισαγγελέα απέστειλε το ΚΕΦΕ στοιχεία στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης και μάλιστα την ίδια μέρα, πιθανόν και την ίδια χρονική στιγμή που διεξήγεται η έρευνα στα γραφεία της Οδού Πατησίων 20, 200. Ειδικότερα δε για την έρευνα που διενεργήθηκε την 6η-11η του 1995 σε χώρο δωμάτιο του ορόφου που χρησιμοποιείται ως γραφείο ειδικών υποθέσεων από το παραπάνω σωματείο, βρέθηκε σφάκελος με τα στοιχεία εισαγγελέας. Είχανε τακτοποιήσει και τον Αγγελή, τον εισαγγελέα, τον παρακολουθούσανε. Μέσα στο οποίο υπήρχε έγγραφο στην αγγλική γλώσσα και το οποίο είχε αποσταλεί στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης νούμερο 1492 και 1493, με το παρακάτω περιεχόμενο σε μετάφραση. Αφού έχει κωδικούς πάρα πολλούς νούμερο, Αθήνα 9/6 του 1995, αναφορά γνώσης. Σήμερα όταν έμαθα ότι το προσωπικό της οργάνωσης Αθήνας είχε συλληφθεί και η αστυνομία είχε ψάξει φακέλους, είναι μέσα σε εισαγωγικά, είναι κείμενο αυτό του ΚΕΦΕ, είναι η αναφορά γνώσης που αφορά τον εισαγγελέα, για να μην παραξηγούμεθα, γιατί λένε παρακάτω, λέει ονόματα εισαγγελέων, επαναλαμβάνω, για να μην παραξηγούμεθα, είναι εντός εισαγωγικών το κείμενο που βρέθηκε στο ΚΕΦΕ. Όποιος εισαγγελεύς από αυτούς έχει αντιρρήσεις, θα πρέπει ήδη, αν το έχει μάθει το πόρισμα, να έχει προσφύγει ο ίδιος στη δικαιοσύνη εναντίον του ΚΕΦΕ. Σήμερα όταν έμαθα το προσωπικό της οργάνωσης της Αθήνας είχε συλληφθεί και η αστυνομία είχε ψάξει φακέλους και τα λοιπά, κάλεσα μια φίλη μου, τη Ράνια Στέκα, η οποία είναι εισαγγελέας στην πόλη του Πειραιά. Προσέξτε, την κυρία Ράνια Στέκα, το κυρία είναι δικό μου, η οποία είναι εισαγγελέας στην πόλη του Πειραιά, λέει το έγγραφο του ΚΕΦΕ, και τη ζήτησα να μου πει γύρω από τον εισαγγελέα Αγγελή, ο οποίος πήγε στην οργάνωση της Αθήνας με την αστυνομία και έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Έμαθα ότι ό,τι ήταν εισαγγελέας στον Πειραιά πριν έρθει στην Αθήνα, και έτσι αυτή τον ήξερε, δηλαδή η κυρία Στέκα. Του αρέσει να ακούγεται το όνομά του, δηλαδή του εισαγγελέα, να γράφουν οι εφημερίδες για αυτόν, να είναι στο κέντρο της προσοχής.
Όταν ήταν στον Πειραιά, το όνομά του γράφτηκε πολλές φορές σε εφημερίδες, γιατί άσκησε διώξεις σε πολλά άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των φυλακών Κορυδαλού, μερικά από τα οποία ήταν αθώα. Αυτός το έκανε βασικός γιατί ήθελε να μιλούν γύρω από αυτόν, αν και πρέπει να ήξερε ότι ήταν αθώοι. Αποφαίνεται βεβαίως το ΚΕΦΕ περί της γνώμης του εισαγγελέα όταν κάνει μία, όταν ασκεί μία δίωξη, εάν ήταν αθώοι ή όχι. Θυμάμαι ότι η φίλη μου, δηλαδή η κυρία Στέκα, μου είπε ότι εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να υπομένει την αδικία που συνέβαινε μόνο για να έχουν πράγματα οι εφημερίδες να γράφουν. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε αυτά τα πράγματα στις εφημερίδες εκείνης εποχής. Αυτή επίσης μου είπε ότι αυτός έχει νυμφευθεί την κόρη ενός αεροπαγίτη και ότι αυτός έχει μια πολύ καλή επιχείρηση από τους παραπάνω, γιατί είναι το είδος του ανθρώπου που φαίνεται πάρα πολύ καλός στους ανωτέρους του και τους κολακεύει όλη την ώρα, δηλαδή ο κύριος Αγγελής. Έχει ένα υπέροχο υπηρεσιακό φάκελο και γράφουν συνέχεια καλά πράγματα για αυτόν. Όχι γιατί το αξίζει, αλλά γιατί αυτός είναι το καλό και υπάκο παιδί και κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Αυτά βέβαια τα λέει η κυρία Στέκα. Όταν ήρθε στον Πειραιά, πήρε αμέσως μετάθεση για την Αθήνα και στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα των 8 ως 9 μηνών που έμεινε στον Πειραιά, αρνήθηκε να πάρει οποιαδήποτε δουλειά έχοντας την προστασία των υπεράνω, γιατί περίμενε να φύγει για την Αθήνα. Δεν εργάστηκε ακόμα ούτε και για τις υποθέσεις που είχε χρεωθεί αυτός, απλώς τις έφερε στο γραφείο και πίσω ξανά, και όταν έφυγε για την Αθήνα, ένας άλλος εισαγγελέας έπρεπε να χειριστεί όλη αυτή την μη τελειωμένη εργασία του. Αυτός ασχολήθηκε με την περίπτωση των φυλακών γιατί επιζητούσε την δημοσιότητα. Αυτός ασχολήθηκε με την περίπτωση των φυλακών γιατί επιζητούσε τη δημοσιότητα, λέει η κυρία Στέκα. Αυτός και μια άλλη εισαγγελέας του ιδίου είδους, προσδιορίζουν και το είδος των εισαγγελέων, η Κέτης του Ραΐτου, η γνωστή εισαγγελεύση του Πειραιός, άρχισαν την όλη ιστορία και κατηγόρησαν όλα αυτά τα άτομα, μερικά τα οποία ήταν αθώα, για να προκαλέσουν εντύπωση. Αυτοί επίσης κατηγόρησαν όλους τους άλλους εισαγγελείς, οι οποίοι αρνήθηκαν να κατηγορήσουν αθώους ανθρώπους ότι ήθελαν να καλύψουν το σκάνδαλο των φυλακών. Αυτή μου είπε δηλαδή πάντα η κυρία Στέκα, ότι η Στουραή του της είχε πει να βάλουν στη φυλακή τον διευθυντή των φυλακών, αν και γνώριζε ότι ήταν αθώος. Βάλ τον μέσα για λίγο να δημιουργηθεί εντύπωση και μετά θα βγει έξω, αυτή είπε. Ένα άλλο πράγμα που αυτή μου είπε η κυρία πάντα Στέκα, για να μου δείξει ότι είδους άτομο είναι ο Αγγελής, ήταν ότι αυτός κατηγόρησε, εννοεί άσκησε ποινική δίωξη, για δωροδοκία ένα φύλακα, γιατί ένας φυλακισμένος 3 χρόνια μετά την απόλυσή του αγόρασε ένα καρότσι με τροχούς ως δώρο για το ανάπηρο παιδί του φύλακα. Τη ρώτησα πως ένας αθώος μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του από αυτές τις παραβιάσεις που προέρχονται από τις αρχές, εννοώ εξουσία, και αυτή μου είπε ότι δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Λόγω της θέσεως της φίλης μου Ράνιας Στέκα, θα επιθυμούσα να μην ακουστεί το όνομά της, πράγμα που θα την έβαζε σε κίνδυνο. Δεν ξέρει και δεν χρειάζεται να μάθει για αυτήν την αναφορά. Αυτό είναι αλήθεια. Πόπι Βερνάδου. Για το επιμέρους αυτό θέμα έχει ενημερωθεί με ξεχωριστή αναφορά στις 22 Ενδεκάτου του 1995 ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γράφει ο κύριος Αγγελής. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να αναφερθεί ότι λέει ο κύριος, σχολιάζει ο κύριος Αγγελής, ότι από την πρώτη στιγμή επιδιώχθηκε με κάθε τρόπο να τεθεί η συγκεκριμένη έρευνα στο αρχείο. Προς το σκοπό αυτό, πέρα από τις συνεχείς υπηρεσιακές αναφορές και εξώδικα εναντίον του υπογράφοντος, δηλαδή του κύριου Αγγελέως, περίπου 20 εξώδικα του έκαναν, επεσκέφθηκαν τον υπογράφοντα 2 αλλοδαποί, οι οποίοι του δήλωσαν ότι ενεργούν εκ μέρους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Και από εδώ, φίλοι και φίλες, αρχίζουν τα δύσκολα, όσο και τα επικίνδυνα. Δεν πρόκειται, εγώ θέλω να πιστεύω, δεν πρόκειται να την περάσουμε έτσι τη δουλειά, ούτε εγώ,
ούτε ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής. Το ΚΕΦΕ, η Σαντιολογία γενικότερα, η Σαντιολογία γενικότερα, έχει δυνάμεις, έχει πλοκάμια, έχει καταστάσεις, έχει στείλει τις φωτογραφίες μας παντού, θα μας εκδικηθεί. Και έχει ένα περίφημο στίχο ο Κώστας Καριωτάκης, αυτός ο ξεχωριστής, ο ξεχωριστός ποιητής του πόνου και της πίκρας, που λέει ότι όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνουν όψη να αρέσει. Το κακό είναι εύκολο και δεν μπορεί κανείς να φυλαχτεί. Ζούμε σε μια πολυάρθμη πολιτεία, σε μια πολιτεία δύσκολη, και εγώ και ο εισαγγελέας και όλοι όσοι έχουμε επιχειρήσει αυτή την εκστρατεία κατά της αντιολογίας. Οργάνωση διεθνής. Λέει ο εισαγγελέας όταν επεσκέφθησαν δύο άνθρωποι Αμερικανοί και του δήλωσαν ότι έρχονται εκ μέρους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι το άκουσα, το είδα, μου το είπαν. Το δηλώνει ο εισαγγελέας και έχει τα στοιχεία. Προσπάθησαν, λέει, αυτοί οι δύο, δια της φυσικής των παρουσίας, να πείσουν τον υπογράφοντα ότι ελληνική αστυνομία και ειδικότερα η κρατική ασφάλεια, αξιωματικούς τους οποίους είχαν επισκεφθεί, ουδένα στοιχείο είχε εναντίον του ΚΕΦΕ. Για το επιμέρους αυτό περιστατικό ενημερώθηκαν αμέσως προφορικά, τόσο ο κ. Αγγελέας όσο και ο πρόεδρος, ο κ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Μόλις τον επισκέφθησαν οι δύο κύριοι αυτοί, ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής επισκέφθη αμέσως και προφορικά ενημέρωσε τόσο τον πρόεδρο όσο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η επίσκεψη των ατόμων αυτών στον υπογράφοντα τελούσε εγνώση της υπευθύνου του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ Εκατερίνης Διαμαντάρα, η οποία σε σχετική ερώτηση καταθέτει ότι αντιγραφεί κατά λέξη. Το ήξερε η κυρία Εκατερίνη Διαμαντάρα, η υπεύθυνη του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ. Ξέρω ότι τον εισαγγελέα που διεξάγει την έρευνα, δηλαδή εσάς, λέει στον ίδιο τον κύριο Αγγελή, τον έχουν επισκεφθεί δύο πρώην αστυνομικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στον ΗΠΑ. Αυτό το έμαθα από τους ίδιους, τώρα όμως δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Σκοπός της επισκεψής τους ήταν να διαπιστώσουν το λόγο για τον οποίο διεξάγεται προκαταρτική εξέταση κατά της αντιολογίας στην Ελλάδα, καθότι αυτό ενδιαφέρει τόσο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την κυβέρνηση της Αμερικής, State Department, που εδώ και δύο περίπου χρόνια έχει αναγνωρίσει με αποφασή του της εφορίας των ΗΠΑ ότι η σαντιολογία είναι θρησκεία. Έτσι, μπράβο. Και τότε καλή κυρία Διαμαντάρα, γιατί όταν εδώ πριν δύο χρόνια είχε έρθει ο κύριος Γρατσίας, δεν μας το έλεγε να το πάρουμε απόφαση ότι είσαι θρησκεία και μας μιλούσε για φιλοσοφικά συστήματα και κέντρα εφηρμοσμένης φιλοσοφίας και ψυχολογίας και ένα άλλο σωρό κερατηλίκια, τον οποίον ουκέστη αρθιμός, να τον πιέζαμε δύο ώρες. Είχε κυτρινήσει, πρασινήσει, κοκκινήσει, μαυιάσει και αρνιόταν ήταν θρησκεία. Και μας έλεγε ότι ήταν όχι, ήταν κέντρο φιλοσοφικών ερευνών. Αφού δύο χρόνια σας είχε αναγνωρίσει και η Αμερική, καλά στην Αμερική βέβαια αναγνωρίζει τα πάντα, ας πούμε. Κάθε... Υπάρχει ένα σπίτι, μια εκκλησία. Άλλο σπίτι, άλλη αίρεση. Παρακάτω δύο σπίτια, άλλη αίρεση. Παρακάτω δύο σπίτια, άλλη αίρεση. Παρακάτω δύο σπίτια, άλλη αίρεση. Ό,τι θέλει. Ο καθένας τρελός στην Αμερική κάνει και μια θρησκεία. Ποιος το... Τον εμποδίζει κανείς. Αναγνωρίζονται όλες. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει να έχουμε αυτά τα οποία έχουμε, να μαθαίνουμε κάθε τόσο για τις ομαδικές αυτοκτονίες, για τις δολοφονίες, για τα πάντα από παδούς διαφόρων αιρέσεων, διαφόρων ινδουιστών, διαφόρων ξέρω εγώ ότι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκουν κάποια κορόιδα
μπαίνουν μπροστά, υπόσχονται όσα υπόσχονται και τραβάνε εκμεταλλευόμενοι τα αδιέξοδα των ανθρώπων. Δεν γνωρίζω ποιος τους είχε αναθέσει να επισκεφτούν τον εισαγγελέα, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος μπορεί να τους έχει αναθέσει. Τώρα λοιπόν εδώ πέρα αρχίζει η ιστορία για παιδάκια. Έτσι κυρία Διαμαντάρα, παιδάκια τώρα. Εσείς λέτε ότι αυτό το έμαθα από τους ίδιους, τώρα όμως δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Ήρθαν, σας επισκέφθηκαν. Δηλαδή ήρθαν, είδανε φως στην Πατησίων 200 και ανέβηκαν να πάρουν και σας λένε χαίρετε, χαίρετε, είμαστε δύο πρώην ομοσπονδιακοί αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας όργανα και ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Πώς ήρθανε? Και ενώ λέτε ας πούμε, καθότι αυτό ενδιαφέρει τόσο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την κυβέρνηση Αμερικής. Και βεβαίως ξέρετε, είναι κακό, κακό είναι. Αφού ήσασταν αναγνωρισμένοι στην Αμερική και εδώ να είστε αναγνωρισμένοι ως θρησκεία, να το πείτε. Να βάλετε και ένα σήμα τι πιστεύετε εκεί, ξέρω εγώ τι έχετε για σύμβολο, τι έχετε σύμβολο, ξέρω εγώ ένα κέρατο, ένα χ, ένα ψ, ένα ωμέγα, οτιδήποτε θέλετε και μας το πείτε στη θρησκεία. Δεν γνωρίζω ποιος τους είχε αναθέσει να επισκεφτούν τον εισαγγελέα, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος μπορεί να τους είχε αναθέσει. Το ΚΕΦΕ όμως, όπως με ρωτάτε, ενημέρωνε πλήρως τα αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό για την πορεία της έρευνας. Δηλαδή της προκαταρκτικής εξέτασης στην Ελλάδα. Για την νομική πορεία της προκαταρκτικής εξέτασης ενημέρωσα εγώ ίδια το κέντρο της αντιολογίας στη Δανία. Δεν ξέρω αν η Δανία ενημέρωνε την Αμερική σε τέτοια θέματα. Δεν γνωρίζω τι ιδιότητα έχουν τώρα αυτά τα δύο άτομα. Γνωρίζω όμως ότι είναι πρώην αστυνομικοί της Αμερικανικής Αστυνομίας. Δεν γνωρίζω αν ήρθαν σε επαφή με κάποια άτομα από την ελληνική αστυνομία. Το βρίσκω όμως πολύ πιθανόν. Εγώ τους συνάντησα αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τον εισαγγελέα. Μου έδειξαν ταυτότητα με το σήμα της Αμερικανικής Αστυνομίας DEA. Δεν τους ρώτησα ποιος τους είχε αναθέσει την έρευνα της υπόθεσης, ούτε από ποιον πληρώθηκαν, αν πληρώθηκαν. Δηλαδή τι έγινε? Ξεκίνησαν από την Αμερική, πλήρωσαν τα όσα πλήρωσαν, εισιτήρια, πράγματα και ήρθαν εδώ να δούνε από ένα τέλειο ήλιος. Μάλιστα. Σχημάτισα όμως την εντύπωση ότι έχουν έρθει από Αμερική και ήρθαν να βοηθήσουν το ΚΕΦΕ. Αυτή η εντύπωση σχημάτισε. Δεν τους ρώτησε, αλλά την εντύπωση τη σχημάτισε. Υποθέτω ότι το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την υπόθεση στην Ελλάδα ήταν τέτοιο που τους έστειλαν, τους οποίους δεν γνωρίζω, χρήσιμο να επισκεφτούν τον ίδιο τον εισαγγελέα, άτομα με πολιετή πείρα στην αστυνομική δίωξη, προκειμένου να μάθουν κατευθείαν από την πηγή των εξέλιξη των πραγμάτων. Βλέπε σελίδα 12 και 13 της από 27/11/1995 ένορκης κατάθεσης Εκατερίνης Διαμαντάρα. Στο σημείο αυτό λέει ο εισαγγελής, αυτό επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης προσπαθεί με κάθε τρόπο να μαντέψει τις κινήσεις του εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, δηλαδή του υπογράφοντος, για να τον αντιμετωπίσουν και να τον χειριστούν κατάλληλα. Ειδικότερα με το υπαριθμό 842 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι βάλε τους δικηγόρους να συναντήσουν τον εισαγγελέα εντός εισαγωγικών για να δουν τη θέση του και τους σκοπούς του για την περίπτωση. Εάν αυτός έχει σκοπό να ασκήσει ποινική δίωξη, βάλε τους δικηγόρους να τον μεταχειριστούν προωθώντας του τα κατάλληλα δεδομένα για να διώξει την περίπτωση. Ανοιχτή βεβαίως επέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Βάλε τους δικηγόρους, αν δεν μας πάει η υπόθεση, να διώξει την περίπτωση. Υπόθεση, αν ασκηθεί ποινική δίωξη, πάρε αντίγραφο της περιπτώσεως και γράψε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για το χειρισμό της υπόθεσης και να το εκτελέσεις. Επίσης, κάθε μέρος του ΚΕΦΕ που καταθέτει ως μάρτυρας λαμβάνει σχετικές οδηγίες, λέει ο εισαγγελέας Άγγελης, και μάλιστα από το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων της Ευρώπης για το τι ακριβώς πρέπει να πει στον ανακρίνοντα, ενώ μετά το έρωση καταθεσεώς του διαβιβάζεται στο ίδιο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης λεπτομερής αναφορά αυτού που κατέθεσε. Ενδεικτικώς αναφέρεται η περίπτωση της Θεοδώρας Αποστολοπούλου, η οποία κητεύθηκε να εξεταστεί ως μάρτυρας για την υπόθεση του ΚΕΦΕ το Σεπτέμβριο του 1995. Θεοδώρα Αποστολοπούλου.
Το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης, το οποίο με τον υπαρθυμό 2209-019 TAF D Sigma Alpha Giro Epsilon Greece, θα λέει οπωσδήποτε, έγγραφο του Παραγγέλη. Όσον αφορά τη συνάντηση της Ντόρας με την Αγγελική, με τον Αγγελή, η συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί πολύ καλά. Εσύ εννοεί την υπόθεση του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων με Κατερίνη Διαμαντάρα. Πρέπει να διαβάσεις όλες τις αναφορές των καταθέσεων για να μάθεις τι είδους ακριβώς ερωτήσεις υποβάλλει ο Αγγελής. Διάβασε επίσης την αναφορά του Γεωργίου Τραγούδη, ο οποίος είπε ότι η σαϊντολογία δεν είναι θρησκεία, καθώς αυτό ζει στη Δανία, όπως έζησε και η Ντόρα. Ο Αγγελής σίγουρα θα τη ρωτήσει ερωτήσεις γύρω από το «έχει κάτι κωδικούς». Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Αυτή επίσης πρέπει να ρίξει βάρος στο πόσο πολύ βρισκόταν σε επικοινωνία με τους γονείς της όταν ήταν στο ΚΕΦΕ και στη Δανία, αλλά θα πρέπει να μιλήσει για τις διαφωνίες που είχε αυτή σε μερικά σημεία πριν από τη συντολογία. Πρέπει επίσης αυτή να πει για το γεγονός ότι ήταν σε άλλες ομάδες πριν ενώ τη συντολογία, και ίσως πρέπει να πει για τον ρόλο του αδερφού της, ο οποίος είναι άτομα κατά λέξη μόριο, εκτός ηθικής, και θα είναι το ένα κέρδος της διαφωνίας. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν από τον δικηγόρο, αλλά αυτό θα δείξει ότι το όλο θέμα είναι η οικογενειακή διαφορά. Αν θυμάστε, φίλοι και φίλες, είχε έρθει εδώ η οικογένεια Αποστολοπούλου, ήρθε η μάνα με τον αδερφό και ο Δήροντο, και στο παραένα εμπόδισα εκείνο το περίφημο βράδυ να φάει ξύλο γρατσίας μέσα στο στούντιο. Τους συγκρατούσα διότι τους είχαν πάρει το παιδί. Τους είχαν πάρει το παιδί, δανείες, το ένα, το άλλο, και φυσικά όπως είδατε αποκαλούν μόριο τον αδερφό, τρελή την οικογένεια, γιατί πήραν το παιδί, και το παιδί όπως ήθισε σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχουμε δει και παραπάνω, και ο ίδιος ο Γρατσίας κάνει αναφορά εναντίον των γονέων τους. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν από τον δικηγόρο, αλλά αυτό θα δείξει το όλο θέμα είναι η οικογενειακή διαφορά. Εάν η Ντόρα, η Αποστολοπούλου δηλαδή, συναντήσει τον Αγγελή την Παρασκευή, πάρτε με στο τηλέφωνο μετά τη συνάντηση. Η γνωστοποίηση της εξαρτησεώς της ως μάρτυρος έγινε με το υπαρθμόν 24-09-95-D-Sigma-Alpha-Greece, έγγραφο του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος, από το οποίο συνάγεται ότι η Ντόρα επίσης έλαβε χθες μια πρόσκληση από τον εισαγγελέα Αγγελή να δώσει κατάθεση για την περίπτωση εναντίον του ΚΕΦΕ. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της καταθέσεως. Αυτή του τηλεφώνησε σήμερα και κανόνισε μια συνάντηση μαζί του. Ο δικηγόρος Διακόπλος ξέρει ήδη γι' αυτό και πιθανόν να συναντηθούμε σήμερα για να δώσει οδηγίες στην Ντόρα γι' αυτό. Να τονιστεί επίσης ότι η παραπάνω Θεοδόρα Αποστολοπούλου αμέσως μετά το πέρας της καταθεσεώς της υπέβαλε λεπτομερέστατη αναφορά στο ΚΕΦΕ με τίτλο «Επί της δικογραφίας, έγγραφα και ερωτήσεις, αναφορά πάνω συμπεριφορά του εισαγγελέως Αγγελία από Ντόρα Αποστολοπούλου». Τα έγγραφα αυτά έχουν μεταφραστεί και έχουν αποσταλεί στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από τον εξεταζόμενο μάρτυρα βαθμολογείται προφανώς με τα σαϊντολογικά κριτήρια ακόμη και η χρειά της φωνής του υπογράφοντος εισαγγελέα. Αφού κάνουν τους φακέλους, αφού παρακολουθούν τη ζωή μας, αφού προσπαθούν πως έχουμε κανένα γκόμενα, αφού προσπαθούν να έχουμε τίποτα άλλο, ας πούμε, αν βρούμε κανένα φωτογραφία, αφού προσπαθούν όσα προσπαθούν να μας βρούνε. Τώρα φτάνουμε να λέει ο εισαγγελέας, ο κύριος Αγγελής, ότι βαθμολογούν και τη φωνή. Αν η φωνή είναι σωστή, αν η φωνή δεν είναι σωστή, αν η φωνή είναι θεατρική, αν η φωνή δεν είναι θεατρική, εισαγγελική, προεδρική. Πιάστε στα να πάω στο διάλογο, Έτσι στην παραπάνω αναφορά με τον τίτλο «Επί της δικογραφίας, έγγραφα και ερωτήσεις», αναφορά πάνω στη συμπεριφορά του εισαγγελέα Αγγελία από Ντόρα Αποστολοπούλου, αναγράφεται κατά λέξη ότι παρατηρήσεις. Είναι πολύ έξυπνος για τον εισαγγελέα. Κάνει υπολογισμένες ερωτήσεις, πολύ έξυπνα διατυπωμένες. Ξέρει άπτεστα αγγλικά. Είναι ανταγωνιστικός σε μεγάλο βαθμό. Πάντα ο εισαγγελέας. Στο πρώτο μέρος της συνάντησης ο τόνος του ήταν ανταγωνιστικός. Έχει μια παρένθεση και λέει 2.0, δηλαδή 2.0. Και θυμός 1
άλλη παρένθεση, 5.1.5. Στο δεύτερο μέρος της κατάθεσης ήταν στην καλυμμένη εχθρικότητα 1.1. Ίσως γιατί φοβήθηκε ότι πήρα τηλέφωνο και θα κάνω αναφορά και είχα την εντύπωση ότι το έκανε συνειδητά. Βλέπε συνημμένα, έγραφα στην από 27.1.95 ένορκη κατάθεση Εκατερίνης Διαμαντάρα. Φύγε φίλες, μπορεί να φαίνονται αστεία, αλλά εδώ το έγραφο. Είναι φοβερό πράγμα. Πάει ένα κορίτσι, την Τώρα Αποστολοπούλου, να πάρει κατάθεση, να δώσει κατάθεση στον εισαγγελέα. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, εδώ πέρα, βλέπετε, που έχω σημειώσει αυτά τα κερατελίκια, εδώ, βαθμολογεί, γυρίζει και κάνει αναφορά του, είναι ψυχοπάθειες αυτές, κάνει αναφορά για τη φωνή του. Και υπάρχουν και βαθμολογίες. 2.0, θυμός 1.5, καλυμμένη εχθρικότητα 1.1. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα οδηγούμεθα σε μια ανισορροπία. Εδώ χρειάζεται κλινική μαλίτα, χρειάζεται λαργακτήλ να τους βάλεις να κάνει υπνοθεραπεία, ινσουλίνες, να τους δώσεις και από ένα λαργακτήλ να κοιμώνται 5-6 μέρες ας πούμε, μην τυχόν και συνένουν τα μυαλά τους. Οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Πήγανε στο πρωτοδικείο και ζητήσανε μια άδεια. Πήρανε άδεια σωματείου ως κέντρο φιλοσοφικών ερευνών. Εφηρμοσμένων φιλοσοφικών ερευνών Ελλάδος και ό,τι συμμαζεύεται. Και ξαφνικά κάνουν παρακολουθήσεις. Και ξαφνικά εμπλέκουν ονόματα. Και ξαφνικά έχουν εχθρούς. Και ξαφνικά βαθμολογούν. Και ξαφνικά εντέλλονται σε δημοσιογράφους να γράψουν εγκληματικά άθρα, όπως λένε εγκληματικά άθρα κατά το Λεβιζόπουλο. Και ξαφνικά με βουτάνε μένα και στέλνουν φωτογραφία μου και στοιχεία μου σε όλη την ανθρωπότητα. Έχουν ενημερωθεί όλα τα γραφεία ότι είμαι ο μεγαλύτερος τους εχθρός. Και ξαφνικά παρακολουθούν εισαγγελείς και ξαφνικά εμπλέκουν εισαγγελέα. Γιατί είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, η κυρία εισαγγελέψη εδώ, η κυρία Ράνια Στέκα εμπλέκεται. Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία. Η κυρία Ράνια Στέκα μπορεί να πίνει, να κάνει μια γνώμη, να πει τη γνώμη της. Να πει τη γνώμη της. Ποιος εισαγγελέας δεν λέει και ποιος άνθρωπος δεν λέει και ποιος δημόσιος υπάλληλος και ποιος υπουργός δεν λέει για τον άλλον υπουργό. Και η κυρία Στουραΐτου και ο κάθε εισαγγελέας. Είναι ανάγκη, ας πούμε, τη γνώμη αυτή την οποία να ακούς, την οποία συζητάς ανθρωπίνως πλέον. Πρέπει να στέκεσαι πλέον κουμπωμένος με τον άνθρωπο που τον οποίο κουβεντιάζεις. Είπε η κυρία Ράνια, δεν της αρέσει ο κ. Αγγελής. Δικαίωμά της δεν είναι. Δικαίωμά της δεν είναι να πιστεύει ότι ο κ. Αγγελής είναι αυτός που είναι. Δικαίωμά της δεν είναι. Δικαίωμα του κ. Αγγελή δεν είναι να πει ότι δεν μου αρέσουν αυτά που πιστεύει η κυρία Στέκα για μένα, η κυρία Στουραΐτη, η κυρία Στουραΐτου για τον πρώτο αρίου πάγου, ο πρόεδρος του αρίου πάγου για τον εισαγγελέα και πάνε λέγοντας. Αυτές δεν είναι αντιπαλότητες και διαφωνίες. Είναι ανάγκη να εγγράφονται μέσα και να στέλνονται σε ξένα κέντρα και να γίνονται όλες αυτές τις υποθέσεις και γράψε μου και σούπα και να εκθέτονται ονόματα και καταστάσεις. Είναι κέντρο φιλοσοφικών ερευνών. Και σας κάνει εντύπωση ότι δεν μιλάει κανείς. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όπως παραδέχεται και ο εισαγγελέας, ο Ιωάννης Αγγελής, αν δεν υπήρχα εγώ αν θέλετε ο τρελός, ο περιθωριακός, ό,τι θέλετε, έτσι μου λένε τώρα από το κέφι. Που στέλνει σημειώματα διάφοροι και από αυτούς πρέπει να είναι, τρελέ, περιθωριακέ, τι παριστάνεις, δεν πρόκειται να νικήσεις, δεν πρόκειται εκείνο, δεν πρόκειται το άλλο, εδώ κάνεις αυτό τον αντιαιρετικό αγώνα και δεν μπορείς να μαζέψεις ούτε ένα ενίκιο, το ένα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δηλαδή αν δεν υπήρχα εγώ τι θα γινόταν? Θα βάδιζε το κέφι έτσι? Θα νομίζαμε ότι είναι κέντρο φιλοσοφικών ερευνών? Θα πέραγε τα πράγματι κάποια ωραία συνθήματα ώστε να σε βάλει μέσα, να σε τραβήξει, ώσπου να σου δώσει ας πούμε τον καρπό και να σε δαγκώσει μετά το φίδι? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι δηλαδή, είναι σοβαροί άνθρωποι αυτοί και μιλάμε για δικηγόρους, μιλάμε για επιστήμονες, να βαθμολογούν τη φωνή τώρα? Φτάσαμε να βαθμολογείται και η φωνή των ανθρώπων? Είναι δυνατόν να μιλάμε για συνάντηση, λέει ο τόνος ήταν ανταγωνιστικός της φωνής, μετά ήταν θυμός και μετά ήταν καλυμμένη εχθρότητα. Φοβήθηκε την κυρία Ντόρα Αποστολοπούλου ο Αγγελής? Σοβαρά κουβεντιάζουμε? Καταλαβαίνετε το μέγεθος
της διαβρώσεως. Βεβαίως φαίνεται όλα αστεία. Και όμως πόσα παιδιά είναι. Θα δείτε τι θα γίνει. Θα δείτε τι θα γίνει από αύριο. Τι θα έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουν. Θα δείτε μανάδες, θα δείτε αδερφιά, θα δείτε αδελφάδες, θα δείτε συζύγους. Ετοιμάζει το ολόκληρο πρόγραμμα. Και θα προβάλλουμε και πάλι αυτή την ταινία του κυρίου Γρατσία, να δείτε. Εκείνη την περίφημη ταινία θα προβάλλουμε και τον κύριο και τον Μακαρίτη. Τον αείμνηστο, τον πατέρα Αντώνια Λευζόπλο. Και δύο αυτές συνεντεύξεις οι οποίες άφησαν εποχή. Για να δείτε λοιπόν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά τι γίνεται. Εδώ είναι η αποκτήνουσα σας προφήτας και κληθοφορούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Υπάρχει, δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια ο τόπος για τέτοιες πολυτέλειες πλέον. Αφού φτάνουμε λοιπόν στην ανταγωνιστικότητα της φωνής, φτάνουμε στο θυμό, φτάνουμε στην εχθρικότητα, στο σημείο αυτό για την υπηρεσιακή πειθαρχική επίσης προστασία του, υπογράφοντος, λέει ο ίδιος Αγγελέας για τον εαυτό του, πρέπει να αναφερθεί ότι από την έναρξη της προκαταρτικής εξετάσεως άρχισε εναντίον μου η υποβολή αναφορών τόσο από την διοίκηση του σωματείου αυτού όσο και από μονομένους ιδιώτες. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του προγράμματος χειρισμού 558PG που αφορά την εισαγγελική έρευνα και είναι σύμφωνα με το άρθρο 12 του κώδικα τιμής εντολογίας του ΚΕΦΕ, κατά το οποίο ποτέ μη φοβηθείς, λένε στο ΚΕΦΕ, να βλάψεις κάποιον για μια δίκαιη αιτία. Σλόγκαν. Εννοώντας βέβαια ως δίκαιη αιτία το συμφέρον του ΚΕΦΕ. Οι αναφορές αυτές αποβλέπουν στον εκφοβισμό του υπογράφοντα, καθώς και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Γι' αυτό τους στείλανε και τους πράκτορες, γι' αυτό τους στείλανε και όλους αυτούς, για να τον φοβήσουν, και αν ο εισαγγελέας Αγγελής δεν ήταν αυτός που είναι, και αν ο εισαγγελέας Αγγελής ήταν κάποιος, εντάξει, υπάρχουν ανθρώπινες περιπτώσεις, ανθρώπινων αδυναμιών, και έλεγε και αυτός ότι εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Και έλεγε αυτός ότι αν θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και τι να βάζει στο αρχείο. Πόσες άλλες υποθέσεις δεν πρέπει να έχουν μπει σε αρχείο. Γιατί δεν ψαχτήκανε καλά. Δεν υπήρχε θάρρος. Δεν υπήρχε χρόνος. Λοιπόν, και εδώ ρίχνονται στον εισαγγελέα απάνω, στα ίσα. Και λέει ο εισαγγελέας, το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι η απόφαση των εναντίον μου, για την εναντίον μου τακτική έχει ληφθεί στο εξωτερικό και ειδικότερα από τις οργανώσεις ΙΑΣΙΓΜΑ, ΡΟΤΑΦΣΕ και ΟΖΑ. Η επιδιώξεις και ο σκοπός υπάρξης των οποίων δεν είναι γνωστός. Καταλάβατε τι που πάμε. Μαφιόζικα κόλπα. Ξένα κέντρα αποφασίζουν για το πώς θα συμπεριφερθούν στον εισαγγελέα Αγγελή. Και ξένα κέντρα φυσικά θα αποφασίσουν το πώς θα συμπεριφερθούν αύριο για τον Μιχαλόπουλο, εάν τον βρούνε σε μία αγωνία και τον πιστολίσουν ή πιστολίσουν τον εισαγγελέα τον Αγγελή. Και αυτό βέβαια μπορεί να μην γίνει σήμερα, γιατί θα στραφούμε οι έρευνες εναντίον τους, αλλά έχουν χρονικά περιθώρια για να μας βγάλουν από τη μέση. Ποιος τους εμποδίζει? Λέω εδώ εισαγγελέας, δεν τα λέω εγώ, ότι ξένα κέντρα αποφασίζουν. Ξένα κέντρα αποφασίζουν για τη ζωή μας. Και για τη ζωή του εισαγγελέα, το καταγγέλει εισαγγελέας επίσημα στην αναφορά του. Και εισαγγελέας ο Ιωάννης Αγγελής είναι εισαγγελέας βαρβάτος. Δεν φοβάται, δεν ενδιαφέρεται, δεν νοιάζεται. Είναι όρθιος ένα παλικάρι εκεί πάνω. Λοιπόν, αυτοί αποφασίζουν. Και κάθεστε εσείς και μου τηλεφωνείτε όλη την ημέρα
οι περισσότεροι, να τα πω, οι περισσότεροι είμαι ο τάδε, το διαπιστώνουμε τα ονόματά σας, τα διαπιστώνουμε τηλέφωνα, αλλά μην μάθουν τίποτα, μην μάθει κανείς τίποτα. Μπράβο, γιατί να μην μάθουν, φίλοι και φίλες, γιατί όλο στο σκοτάδι και όλο στην ανωνυμία και όλο προχωρήστε εσείς, πολεμάτε εσείς για να δοξαστούμε εμείς. Γιατί δηλαδή εμείς θα φωνάζουμε αέρα και θα πηγαίνουμε πάνω στο ύψωμα και εσείς θα ακολουθείτε μετέπειτα, αφού έχει στηθεί η σημαία, αφού έχουν στηθεί τα πολυβόλα, αφού έχουμε αναγετήσει τους εχθρούς, για να κάνετε τι? Για να πέντε κι εσείς κάποιο αριστείο Ανδρείας. Πάρτε τα όλα. Ανώνυμοι. Ανώνυμοι, και όπως έχω πει και για τους δεξιούς, τους έχω πει στομαχόφρονες σχέτους. Όλοι αυτοί, δεξιοί της πεντάρας, στις ιδέες, και έχω παραδεχτεί άλλες καταστάσεις και ας μου το λένε και εγώ θα το λέω, και έχω παραδεχτεί τους κομμουνιστάς, οι οποίοι ήταν στα κελιά και οι οποίοι τους λέγανε υπογράφτε ένα χαρτί εδώ πέρα ότι αποκηρύσσετε τον κομμουνισμό και το πρωί θα πάτε στα χωριά σας. Και αυτοί δεν υπέγραφαν και ακούγανε το πρωί τον ήχο του Πολυβόλου, τους κλώτους του Πολυβόλου, και φωνάζανε ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από τούτη την παράταξη και από τούτη τη μεριά δεν βλέπω. Και πέρα από την ζωηράδα, την πυγμή των ανθρώπων που είναι στο παλαιό ημερολόγιο και ειδικά των ανθρώπων που είναι απάνω ενδιταγμένοι που ακολουθούν την μονή, εκεί την μονή του Κυπριανού και Ιουστίνης, τον Μητροπολίτη Κυπριανό, αυτούς τους υπέροχους χριστιανούς του παλαιού ημερολογίου, τους μαχητικούς που μπαίνουν μπροστά, που αποτελούν το λαό του Θεού από τους άλλους, τα μουστακάκια με τις φουστίτσες, με τους κότσους, δεν υπάρχουν μηνύματα. Δεν υπάρχουν μηνύματα, δυστυχώς. Και φωνάζω τώρα 3 μήνες για να φτιάξουμε αυτό το αντιαιρετικό κέντρο, να στήσουμε γραφεία, να βγάλουμε βιβλία, να κάνουμε, να διάνουμε. Βγάζω το βιβλίο μου εγώ σε λίγες μέρες με τον τίτλο «Ξεσκεπάζω το κέφε». Έχει τα πάντα μέσα. Γιατί αυτό το βιβλίο να μην κυκλοφορήσει σε 5 εκατομμύρια, σε 2 εκατομμύρια αντίτυπα, να μην μείνει σπίτι για σπίτι ελληνικό, να το πάρει. Τζάμπα. Γιατί? Χόρτασα πια από τα καλά λόγια, βγαίνω στον δρόμο και μια απόσταση 500 μέτρων μου σφίγγουν τα χέρια 300 άνθρωποι. Και μπράβο και προχώρα και είμαι στο πλευρό σου και είσαι Λεβέντης και είσαι ο μόνος Λεβέντης και εκείνο και τ' άλλο και να πας στη Βουλή και να κάνεις να κάνεις. Όλα αυτά είναι καλά. Αλλά όπως λένε και στην Τρίπολη, στο χωριό μου, λάδι, 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 αλλά τηγανίτα τίποτα. Δεν βοηθάτε. Δεν βοηθάτε. Γιατί αν είχατε βοηθήσει, αν είχατε αντιδράσει, όχι τώρα, αλλά και παλαιότερα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, δεν θα είχαν αυτή την εξάπλωση οι αιρέσεις, δεν θα είχαν αυτή την εξάπλωση τα διάφορα άλλα κρούσματα παράνοιας, τα οποία ήδη βασιλεύουν και υπάρχουν στον τόπο. Φτάσαμε, φίλοι και φίλες, ξένα κέντρα να αποφασίζουν για τη ζωή, το μέλλον, τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Και αναρωτιέμαι, και το αναρωτιέμαι, και ας με καλέσουν να τους το πω και δημόσια, γιατί αναρωτιέμαι τι έγινε από τότε που ο προϊστάμενος της Αγγελίας, ο Άριος Πάγος, τα υπουργεία όλα επήραν αυτή την αναφορά του εισαγγελέα, ο οποίος μεταξύ άλλων τους λέει ότι εκείνο το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι η απόφαση για την εναντίον μου πρακτική έχει ληφθεί στο εξωτερικό και ειδικότερα από τις οργανώσεις ΙΑΣΙΓΜΑ, ΡΟΤΑΦΣΙΓΜΑ, ΣΕΣ και ΟΖΑ, οι επιδιώξεις και ο σκοπός υπάρξεως των οποίων δεν είναι γνωστός. Φίλοι και φίλες,
αύριο στην αφύλακτη διάβαση θα έχουμε περισσότερη ώρα, θα δώσουμε τη συνέχεια και από μεθαύριο πιστεύω με ίσως μια-δυο ημέρες ανάπαυλα να αρχίσουν να περνάνε από εδώ όλοι εκείνοι που θέλουν να βγουν στην εκπομπή, όλοι εκείνοι που έχουν το θάρρος στο 1996 να φυλάξουμε τις θερμοπύλες της Ορθοδοξίας και να φυλάξουμε τις θερμοπύλες του Ελληνισμού. Όλοι εκείνοι που αισθάνονται, όλοι εκείνοι οι αφανείς, αλλά βεβλημένοι, όλοι εκείνοι που αισθάνονται ότι μία κίνη φέρεται εστρωμένη των αφανών, εκείνοι που τα βράδια πέφτουν και δίνουν δάκρυα στα μαξιλάρια τους για τα χαμένα παιδιά, για τους χαμένους συζύγους, για τα χαμένα όνειρα μέσα από τα παρακλάδια και τις επιδιώξεις της αντιολογίας. Λυπάμαι, αλλά ο εχθρός βρήκε τις πύλες ανοιχτές και έχει πέσει και έχει μπει μέσα. Και οι φρουροί και οι διγλάτορες αυτού του κάστρου έχουν βγει έξω και ξέγνιαστοι ρίχνουν στις ξεγνιασάς τον κλήρο στον νηματισμό της Ελλάδος. Βουλιάζουμε και κάθε μέρα βουλιάζουμε παρασυρμένοι από την καλοζωία, από την ευδαιμονία, βουλιάζουμε από τα όνειρα που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, από τα όνειρα που χάνουν την αυγή, βουλιάζουμε ως οπαδοί του τίποτα. Δεν έχει μεγάλα περιθώρια ο τόπος και επαναλαμβάνω και το λέω πάντα, ο τόπος στενάζει από την αρρώστια. Ο τόπος στενάζει από την αρρώστια. Και όσες φορές ο τόπος στέναξε από την αρρώστια, είτε από την επτάπυλη Θήβα, είτε από το επτάπυλο Βυζάντιο, το τέλος ήταν κακό. Πρέπει να προλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια. Ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα όλοι μας τον τόπο, δημόσιοι και μη δημόσιοι άντρες, μια λογική, τη λογική της σιδηροδρομικής γραμμής. Δυστυχώς ο πόλεμος θέλει ξεστράτισμα, ο πόλεμος θέλει αντάρτικο, ο πόλεμος θέλει φωνή και θέλει αέρα και για αυτόν τον πόλεμο πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε, για το ΚΕΦΕ, η σεντολογία απειλεί μαζί με τις άλλες εκατοντάδες αιρέσεις που υπάρχουν στον τόπο, τα θεμέλια της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Καλή σας νύχτα για αύριο. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Εφαρμόσαμε μία αρχή.